Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Θετικές οι πρώτες εντυπώσεις στις Βρυξέλλες για το κυβερνητικό σχέδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, λένε αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Τι υπόθηκε στη συνάντηση Τσακαλώτου Σόιμπλε. Τα φόπλακα στις δομές υγείας χαρακτηρίζουν οι γιατροί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών σε απευθεία σύνδεση μιλά για τα προβλήματα στην υγεία. Σοβαρές ελλείψεις σε φαρμακευτικά σκευάσματα πρώτης ανάγκης παρουσιάζονται σε πολλές περιοχές της περιφέρειας. Καμπανάκι κινδύνου από τους φαρμακοποιούς. Δρομολογείται λύση για τα σκουπίδια της Ζακύνθου. Στο χώρο του αεροδρομίου κλειστό σταθμός επεξεργασίας. Τέλος στον εφιάλτη του Χιτά στο Σκοπό. Απευθεία σύνδεση. Συνάντηση δημάρχων μεγάλων πόλεων της περιφέρειας Πελοποννήσου για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών πρόκειται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Διαμαρτυρία στα γραφεία του ΟΓΑ στην Πάτρα πραγματοποίησαν το πρωί αγρότες Δυτικής Αχαΐας. Ετοιμάζουν σειρά κινητοποιήσεων κόντρα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Στα Κάγκελα και η μηχανική για το ασφαλιστικό. Δυναμικές αντιδράσεις ετοιμάζουν τα τεχνικά επιμελητήρια. Για τις 8 Μαρτίου προγραμματίστηκε από το Υπουργείο Υποδομών η δημοπράτηση του πρώτου τμήματος της Πατρών Πύργου.